σχήμα, όχι μόνο το σχεδιασμό, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία θα χρησιμοποιήσει. Ίσως γίνουμε λίγο πιο σοφοί σχετικά με την περίπτωση του ΚΑΣ, γιατί είμαστε εν αναμονή των επόμενων ημερών της απόφασης του ΚΑΣ για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και αυτό, αν θέλεις, θα καθορίσει αρκετά από τα πράγματα για το πώς θα μπουν οι ομάδες στα play-off. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βλέπει πώς θα πάρει το απόλυτο μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή το εξάποδο με Πανετολικό και Βόλο, και σε συνδυασμό με το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες που είναι πιο ψηλά βαθμολογικά, για να γνωρίζει με τι απόσταση θα μπει από τον πρώτο, αλλά ακόμα και από τον τρίτο, αν θέλεις, γιατί βλέπει βήμα-βήμα για να κατακτήσει μια ευρωπαϊκή θέση, σε περίπτωση πάντοτε που ο Άρης πάρει το κύπελο και η τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, εκεί όπου είναι τώρα ο Ολυμπιακός, δεν τον οδηγεί στην Ευρώπη. Και κάπου στο βάθος υπάρχει, όχι κάπου, στο βάθος υπάρχει η σκέψη με την Μακάμπη. Γι' αυτό λέω για τη διαχείριση που θα πρέπει να κάνει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο μάτς. Και αν τελικά οριστικά θα γίνει. Ναι, να τα πάρουμε ένα-ένα λίγο, Γιάννη, αν συμφωνείς και εσύ. Λοιπόν, εγώ θα το ξεκινούσα να σου κάνω δηλαδή τις ερωτήσεις που πιθανόν να θέλουν να σου κάνουν και οι ακροατές, ξεκινώντας από αυτά που περιμένουμε και που είναι σίγουρο ότι θα έρθουν. Δηλαδή, πρώτον, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά το βλέπω με σιγουριά. Το ΚΑΣ, η απόφαση του ΚΑΣ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν θέλεις να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ναι. Εντάξει, πάμε στις επόμενες ημέρες, λοιπόν. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε για την τελική έκβαση αυτού του μάτς. Τι λένε στον Ολυμπιακό για αυτό το θέμα? Δηλαδή, έχουν ελπίδες, το έκαναν για να υπάρχει εκεί και να δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός το κυνηγάει μέχρι τέλος, ή υπάρχουν ουσιαστικές ελπίδες για δικαίωση, όπως το βλέπουν από το Πειραιά? Κοίταξε, από την πρώτη στιγμή, μιλώντας με ανθρώπους που κινήθηκαν για αυτή την απόφαση, είναι ότι σκέφτονται ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο σοβαρό να επιστραφεί ο ένας βαθμός στον Ολυμπιακό και η άλλη ποινή να μείνει ως έχει, δηλαδή η ποινή τιμωρίας που ούτως ή άλλως την εξέτησε και την τελευταία με τον Αστέρα Τρίπολης, και να αποφασιστεί και πώς θα τροποποιηθεί μερικώς υπάρχουσα τιμωρία. Μια στιγμή. Όταν λες αν υπάρξει ο ένας βαθμός, άρα σημαίνει δεν θα υπάρξει και το μείον τρία. Ακριβώς. Ακριβώς. Να ξαναγίνει το παιχνίδι, θα δούμε. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνεις ότι διαφοροποιεί σημαντικά τη βαθμολογία που αφορά και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι στην πραγματικότητα είναι τουλάχιστον 5 βαθμοί. Ναι, αθρηστικά αν το δεις, ναι. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί όλη αυτή η κατάσταση, να μην αλλάξει η ποινή από το ΚΑΣ και πολλά άλλα πράγματα. Όμως, επειδή με ρώτησες, αυτή είναι η πεποίθηση που εκφράζουν άνθρωποι που προφανώς και γνωρίζουν καλύτερα και την νομική την κατεύθυνση που έχει ο Ολυμπιακός νομικά. Και όλη αυτή την υπερασπιστική γραμμή που έχει φτάσει μέχρι το ΚΑΣ και περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επαναλαμβάνω, να μάθουμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα, το οποίο ναι, μεν μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά, αλλά έχει σημαντική και ζωτική αξία και για τις δύο ομάδες. Ναι, κάποια στιγμή να δούμε λίγο αν το ΚΑΣ έχει εκδικάσει και πάλι ανάλογη υπόθεση. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα το δούμε και αυτό. Εάν δηλαδή το ΚΑΣ έχει ξαναβρεθεί τέτοια υπόθεση άραγε στο ΚΑΣ από κάποια άλλη ομάδα που να τιμωρήθηκε με ανάλογο τρόπο, ή είναι μόνο δικά μας αυτά τα ωραία, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, μέχρι το τέλος της εβδομάδας λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξέρει από το ΚΑΣ για να τελειώνει και αυτό το θέμα, αυτό το μέτωπο το οποίο είναι ανοιχτό, και να ξέρει με πόσους βαθμούς θα μπει στα play-off. Τώρα για το θέμα αυτό που άρχισες, για το θέμα του που θα γίνει η ρεβάνς στο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς, έτσι. Ποια ιστορία υπάρχει τώρα? Κοιτάξτε, τι γίνεται εδώ. Η υπόθεση έχει ως εξής, ότι περίμεναν και στον Ολυμπιακό μέχρι και την Παρασκευή που μας πέρασε στις 6 ώρα το τυπικό της υπόθεσης, η επικύρωση και από την UEFA για το που θα γίνει το παιχνίδι, εκεί όπου μάθαμε ότι θα γίνει στη Σερβία, συγκεκριμένα στην Τόπολα. Η Τόπολα, για ποιον δεν γνωρίζει, είναι περίπου 2,5 ώρες μακριά οδικός, εν πάση περιπτώσει, από το Βελιγράδι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια ταλαιπωρία. Γιατί ποιος το διάλεξε αυτό, την έδρα? Τη χώρα, ξέρω ότι την διάλεξαν οι Ισραηλινοί, έτσι, τη χώρα. Αλλά την έδρα που με ρωτάς, δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά αν το έχουν διάλεξει οι Ισραηλινοί, γιατί
Να θυμίσουμε ότι εκείνη την εβδομάδα υπάρχει μεσοβδόμαδη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Σερβίας και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Χρονικά, με την όποια συνόμευση πρέπει να υπάρξει, έστω και αν είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα και της μετακίνησης των Ισραηλινών οπαδών, έτσι. Δηλαδή, το οποίο είναι μεγάλο θέμα. Θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Ναι, αλλά εγώ άκουσα ότι θα ταξιδέψουν κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε, ναι. Για τον Ολυμπιακό, μην κρυβόμαστε, είναι ταλαιπωρία. Γιατί, επειδή το ζήσαμε και την προηγούμενη φορά με την Μπατσκατόπολα, η ομάδα πάει με πτήση τσάρτερ. Πάει μία μέρα πριν, μένει σε διάμεσο σταθμό μεταξύ Βελιγραδίου, Τόπολα, γιατί στην Τόπολα δεν έχει να μείνει ένα πανδοχείο. Ο Θεός θα το κάνει πανδοχείο, μας περιπτώσει, που υπάρχει εκεί. Εκεί πήγες και μήνες, το ξέρω. Όχι, στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι. Και μάλιστα το συναντώ και το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Young Boys και ήταν ωραία εμπειρία ταυτόχρονα. Και η επιστροφή τι σημαίνει, ότι έχεις παίξει τον αγώνα, τελειώνεις 10-11 η ώρα, τώρα θα τελειώσεις, πρέπει να διανύσεις 2-2,5 ώρες απόσταση για να πας στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου και να πετάξεις για Αθήνα. Και όλα αυτά μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ στενή για τις περισσότερες ομάδες και ειδικά για αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και με τα πρωταθλήματα πλέον να μπαίνουν στην τελική ευθεία εν ώψη των play-off ή τους στόχους που έχουν οι ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι οι Ισραηλοί ψάχνονται μήπως κάνουν έτοιμα για αλλαγή έδρας και να πάνε στην Ουγγαρία, έτσι. Στο γήπεδο της Honvent συγκεκριμένα, όχι της Ferencváros. Αυτή είναι η ενημέρωση. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη που αναφέρουμε ως πληροφόρηση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή. Μένουμε σε αυτό το οποίο αναγράφεται και αυτή την ώρα, άμα μπεις στο site της UEFA, γράφει το γήπεδο της Τόπολα για την 14η του Μάρτη. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι νεότερο υπάρχει, γιατί είναι ακόμα ένα θέμα, όπως και αυτό που λέγαμε για τον ΚΑΣ, εν αναμονή να δούμε αν θα αλλάξει, αν θα μείνει η έδρα του επαναληπτικού. Μάλιστα. Εντάξει, αν και αυτά είναι λίγο δύσκολα πράγματα, γιατί ειδικά για την UEFA, δηλαδή όταν γίνεται αίτημα της τελευταίας στιγμής, τώρα δεν ξέρω τον Ολυμπιακό που το συμφέρει να παίξει καλύτερα, αυτό δεν το ξέρει κανείς, απλώς ο Ολυμπιακός θα έχει εμπειρία από αυτό το γήπεδο και αυτό είναι κάτι, έτσι, δηλαδή έχει ξαναπαίξει σε αυτό το γήπεδο, οπότε είναι κάτι, δεν πάει δηλαδή πρώτη φορά να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Για το Μεντιλίμπαρ νομίζω θα ήταν το ιδανικό να ξαναπαίξει στο γήπεδο της Φερεντσβάρος, εκεί όπου κέρδισε ο Ολυμπιακός πριν από λίγες ημέρες. Και τον περασμένο Μάιο είχε σηκώσει και το Europa με τη Σεβίλη. Ναι, του πάει αυτό το γήπεδο. Πάει προφανώς. Είχε αυτό... μείνει και στο ίδιο ξενοδοχείο Ολυμπιακός, να πούμε. Εκεί που είχε μείνει η Σεβίλη. Τα σημάδια των καιρών, τυχαίο, δεν ξέρω. Κράτησε το κι αυτό, έτσι, για να δεις. Ναι. Γιάννη, πέρυσι ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0. Θυμίζουμε από το Αγρίνιο. Είχε βάλει και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Με δύο παίχτες οι οποίοι δεν ανήκουν τώρα, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Ένα είχε βάλει ο Μπιέλ στο 50 λεπτό και το άλλο Βαλμπουενά στο 82 λεπτό. Έτσι. Πρόπερσι όμως είχε χάσει. Δεν είναι μια έδρα που σε καμιά περίπτωση, το είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που ο Ολυμπιακός μπορεί να χαλαρώσει. Και από ό,τι είπε και ο Μεντιλίμπαρ, άλλα του λέγανε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είχε και καμιά πολύ καλή εικόνα για τον Αστέρα Τρίπολης. Άλλα περίμενε και άλλα διαπίστωσε τελικά, γιατί το παιχνίδι με τον Αστέρα του βγήκε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τι γίνεται τώρα στο αυριανό παιχνίδι? Άσε δε που να σου πω και το άλλο. Όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε 2-3 γκολ. Αυτό σου τα λέω έτσι, επειδή θα προτείνεις αύριο και σημεία. Όχι, νομίζω έχει 0-2. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός περνάει νικηφόρα από το Αγρίνιο. Από το 14 δηλαδή που είχε χάσει για κανονική διάρκεια, μιλάμε πάντα. Δεν είχε χάσει το κύπελλο. Για πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα εντάξει. Για το πρωτάθλημα μιλάω τώρα. Και επίσης το δεύτερο που έτσι δεν θα το πω στο στοίχημα βέβαια στην εκπομπή είναι ότι γενικά πετυχαίνει πολλά γκολ. Έχει 5-0, έχει 4-1, έχει 5-2. Και αυτά πριν από 3-4 χρόνια. Εντάξει, 3-4 δηλαδή... χρόνια. Εγώ όμως αυτό που βλέπω είναι ότι από το 2019, συγκεκριμένα από τις 7 Δεκεμβρίου του 2019 και στα 6 παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει, είναι 2-3 γκολ όλα. Εντάξει, επειδή ξέρω ότι τα παρατηρείς αυτά και ως λάτρης και της Αγγλίας, ξέρεις ότι το βάθος της παράδοσης είναι αυτό που σου δείχνει την πραγματική αξία ενός γεγονότος. Εντάξει. Και εγώ θα σου θυμίσω ότι πριν από την ημερομηνία που λες, ο Ολυμπιακός είχε περάσει με 5-0, είχε περάσει με 4-1, με 5-2. Εντάξει, ναι. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα λίγο παλιότερα. Λίγο παλιό. Είσαι παλιός και θυμάσαι τα παλιά, έτσι. Έτσι κάνω. Τι να κάνω, είμαι της πενταετίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός καταρχάς και
με Μεντιλίμπαρ και προ Μεντιλίμπαρ, κρατάμε ότι στο πρωτάθλημα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, εκτός έδρας μιλάω πάντοτε, έχει τρεις νίκες και μία ήττα αυτή από τον Παναθηναϊκό. Για το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω. Ναι. Τώρα, τι σημαίνει το παιχνίδι με το Πανετολικό, όπως και με τον Βόλο, να βάζω και τα δύο μαζί στο κάδρο. Ο οποίος είναι δύο βαθμούς πάνω από την τελευταία θέση. Έτσι. Δηλαδή, ο Πανετολικός έχει 19 βαθμούς, έχουμε τρεις ομάδες με 17. Άρα, δηλαδή, ο Πανετολικός είναι αυτό που λέμε, καίγεται για βαθμούς. Θέλει από οπουδήποτε να τσιμπάει βαθμούς για να έχει ευτυχή κατάληξη η φετινή σεζόν. Ναι, γιατί πληρώνει στα τελευταία μάτς την αναποτελεσματικότητα εντός έδρας. Δηλαδή τον θυμάμαι να χάνει από τον Άρη με 4-0, σε ένα μάτς που έπαιξε καλά είναι η αλήθεια, αλλά δεν αργούσε, και είχε βρει έναν Άρη με πολλές απουσίες. Έχασε από τη Λαμία με 2-1 εντός έδρας, επίσης ένα αποτέλεσμα που τον πλήγωσε. Ναι, μεν κέρδισε τον Ατρόμητο 1-0, αλλά αν δεν ήταν ο Σεργιάκης στο τέλος να κάνει μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση, ίσως θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Και βεβαίως με τον ΠΑΟΚ, εκεί όπου ναι, μεν προηγήθηκε, αλλά τελικά ήταν ένα καταστροφικό δεκάλεπτο που ιτήθηκε με 3-1. Και γι' αυτό έχει ανάγκη τους βαθμούς ο Πανετολικός, όπως είπες και εσύ. Το ερώτημα είναι με ποιους θα πάει τώρα, γιατί θα έχει αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, και το ερωτηματικό είναι αν θα πάει με δύο κεντρικούς χάφ ή αν θα πάει με τρεις. Γιατί όπως εμέσως πλησαφώς παραδέχτηκε και ο Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ότι δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, γιατί ίσως έπρεπε να επιλέξει κάποια άλλα πρόσωπα που είδαμε στο δεύτερο μέρος πώς ακριβώς λειτουργήσε. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι θα δούμε Μασούρα στο αρχικό σχήμα μετά από αρκετές αγωνιστικές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ο Ελκαμπή, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και πετυχαίνει εύκολα γκολ, ακόμα και δύο. Το είδαμε και με τον Αστέρα, το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ. Και περιμένω να δούμε εάν θα ξεκουραστεί ο Ροντινέη, ο οποίος παίζει ασταμάτητα, και ταυτόχρονα αν θα έχει χρόνο συμμετοχής ο Ντόι με τον Ρέτσο, γιατί και ο Κάρμο από τη στιγμή που έχει μπει και δείχνει δικαίως ότι είναι η κολόνα, ο στυλοβάτης της άμυνας, χρειάζεται και αυτός τις ανάσες του. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς έχει κατά νου μετά και την σημερινή προπόνηση. Είναι πιο λογικό δηλαδή να κρατήσεις αυτό το παιχνίδι τον Κάρμο έξω και στο επόμενο παιχνίδι δηλαδή με το Βόλο να τον ξαναβάλει αυτό, λες? Γιατί ο Κάρμο είναι, το είπες και εσύ, είναι η κολόνα πια του Ολυμπιακού. Χωρίς την κολόνα σε ένα μάτς το οποίο δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση, δεν ξέρω αν αυτό είναι λίγο ρίσκο και ή πόσο μεγάλο ρίσκο ή δεν είναι καθόλου. Κοίταξε, εμείς κρίνουμε σε αυτό που λες και έχεις δίκιο με την εικόνα που βλέπουμε στο γήπεδο. Οι προπονητές όμως έχουν τη μεγάλη εικόνα που ζουν καθημερινά τους παίχτες, από μικροπροβλήματα που ενδεχομένως δεν βγαίνουν παρά έξω και δεν τα μαθαίνουμε, μέχρι και τις μετρήσεις. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση και ο Ντόι και ο Ρέτσος, να μην αποκλείσω το ενδεχόμενο της συμμετοχής του, ανάλογα σε συνδυασμό πάντοτε και με τον αγώνα που έρχεται, γιατί μετέπειτα θα υπάρχει ο αγώνας με την Μακάμπη. Και γι' αυτό λέω πώς έχει στο μυαλό του αυτή την τριάδα αγώνων μπροστά και πώς θέλει να μοιράσει το χρόνο συμμετοχή όσον αφορά του βασικού. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Αν και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να κρατήσει παίκτες σαν τον Κάρμο εκτός. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είμαστε στο μυαλό του προπονητή. Ο οποίος προπονητής και αυτός παραδέχτηκε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έβγαλε την καλύτερη δυνατή δεκάδα. Το θέμα είναι μην το ξαναπαραδεχθεί. Έτσι, γιατί αν το ξαναπαραδεχθεί, θυμίζω ότι είναι πιο λογικό. Απλώς λέω εγώ, όχι θυμίζω. Είναι πιο λογικό να κρατήσει τον Κάρμο εκτός το εντός έδρας παιχνίδι με το Βόλο παρά να τον κρατήσει εκτός. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που ξέρω με τη Λίμπαρ πολύ καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, εντάξει Γιάννη, έγινε για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε εδώ είμαστε. Για χαρά.